τα τροχαία που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει όμως να πούμε και να σημειώσουμε έτσι ότι μία έρευνα έχει καταδείξει ότι το Ηράκλειο σαν πόλη έχει τη μεγαλύτερη χρήση δικύκλων σε όλα τα Βαλκάνια. Λόγω και των καιρικών συνθηκών, ηλιοφάνεια, άρα πάρα πολλές μηχανές κυκλοφορούν στην πόλη μας, ειδικά με τον πληθυσμό της που έχει η πόλη του Ηρακλείου. Που σημαίνει πάρα αυτό πολλά δηλαδή, οχήματα στους δρόμους, η ρημοτομία του δρόμου και το οδικό δίκτυο, ακόμα και μέσα στον ιστό της πόλης, δηλαδή σε όλα τα προάστια, θα έρθω μας τα μπάκα, τα μπά, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, συγκριτικά με άλλες πόλεις της Ελλάδος, όπως είναι η Πάτρα ή η Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν τετραγωνισμένοι φαρδοί, πλατοί, δρόμοι. Όλα αυτά και μαζί με την απροσεξία των οδηγών και την καθημερινότητα, τη ρουτίνα, να φτάσουμε γρήγορα στον προορισμό μας. Ένα λάθος, μια μικρή προσεξία μπορεί να οδηγήσει σε ένα τροχαίο ατύχημα. Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο. Αυξημένη κίνηση, δρόμοι, ρημοτομία, έλλειψη χώρων στάθμευσης, αυτοκίνητα, μηχανές σταματημένα από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά του δρόμου. Χώροι που δεν σου επιτρέπουν να ελιχθείς, να κινηθείς και βεβαιότατα η ανθρώπινη συμπεριφορά. Φαντάζομαι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εκείνη που συνεχίζει να βρίσκεται πρώτη στην ιεραρχία αναφορικά με την αιτία πρόκλησης ενός τροχαίου. Μα βέβαια, και οι στατιστικές λένε ότι είναι τρεις οι παράγοντες που επιδρούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Ο ανθρώπινος παράγοντας, ο παράγοντας όχημα και ο παράγοντας περιβάλλον. Από τους τρεις αυτούς, ο ανθρώπινος παράγοντας συμμετέχει σε ποσοστό που υπερβαίνει το 94%. Και ειδικά όταν είναι τόσο πυκνή η κίνηση των οχημάτων, όπως είπαμε και προηγουμένως, και το ένα όχημα στην κυριολεξία κυκλοφορεί δίπλα ακριβώς σε ένα άλλο όχημα, μία προσεξία, ένα λάθος χειρισμό, μία στραβοτιμονιά θα προκαλέσει και το τροχαίο ατύχημα. Οδηγούμε με το θυμικό μας? Πολλές φορές ναι, λόγω της καθημερινότητας και επειδή σε καθημερινή βάση αυτό που θέλουμε να κάνουμε να πάμε στον προορισμό μας είναι ο συγκεκριμένος το δρομολόγιο που ακολουθούμε. Πολλές φορές ναι, οδηγούμε και με το θυμικό μας, έχοντας έτσι το μυαλό μας κάπου αλλού. Που αν δείχνει και είμαστε απρόσεκτοι κάποια στιγμή, ένα μικρό λάθος όπως είπαμε προηγουμένως μπορεί να οδηγήσει στο μοιραίο και στο τροχαίο ατύχημα. Εμείς από τη δική μας πλευρά καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο με καθημερινούς ελέγχους έξω στους δρόμους. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει και σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, ειδικά στα δίκυκλα, μια και είπαμε προηγουμένως ότι το Ηράκλειο είναι η πόλη με τη μεγαλύτερη χρήση μηχανών συγκριτικά με τον πληθυσμό σε όλα τα Βαλκάνια. Έχουμε καταβάλει μια δυνατή προσπάθεια το τελευταίο 1,5 χρόνο στη χρήση του κράνους στις μηχανές. Σκεφτείτε ότι είχε γίνει μια έρευνα το Πάσχα που μας πέρασε από τον Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Είχε πάει σε 10 διαφορετικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου στα προάστια, Πέρσο, Μασταμπά, Καταμπά, Δελινά κτλ. Και σε κάθε σημείο κατέγραφε 30 αναβάτες μηχανών, πόσοι από αυτούς φορούν το κράνος. Από το σύνολο λοιπόν των ατόμων αυτών, 10 σημεία επί 30 άτομα, 300 αναβάτες μηχανών, φορούσαν προστατευτικό κράνος σε 278. Ποσοστό χρήση κράνους λοιπόν 93%. Προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτή την προσπάθεια εμείς? Προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε το πιο ευάλωτο σημείο του ανθρώπου, που είναι το κεφάλι του. Γιατί ένα χτύπημα στο κεφάλι ξεκινάει ως σοβαρός τραυματισμός. Μπορεί να μείνει κάποιος καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι ή να χάσει ακόμα και τη ζωή του. Ένα έτσι δυσάρεστο περιστατικό είχαμε και χθες στην Αθηνά και εκεί στην ευθεία του ΜΛΠΑ. Με μια μηχανή ενός συμπολίτη μας εκεί, ο οποίος δεν χωρίς το κράνος, είχε ένα τροχαίο, έχει τραυματιστεί σοβαρά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Παγνί. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας τη χρήση του κράνους. Χρήση κράνους. Είναι το μοναδικό που με τη μηχανή. Οτιδήποτε και αν συμβεί θα με προστατεύσει και τη ζωή μου αλλά και τη σωματική μου ακαιρεότητα, που είναι έτσι και το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος σήμερα. Σωστές οι επισημάνσεις για τους δικυκλιστές. Καταγράφεται αυτό ούτως ή άλλως και το παρατηρεί ο καθένας από εμάς. Μάλλον θα πρέπει να πάτε και σε επισημάνσεις για όλους εμάς τους οδηγούς αυτοκινήτων που δεν σεβόμαστε τους δικυκλιστές. Όπως επίσης δεν σεβόμαστε, κύριε Καρακούδη, τους ποδηλάτες, για να μην ξεχνιόμαστε. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, έχουμε και μια επιθετική οδήγηση κυρίως όλοι οι πολίτες εδώ του τόπου μας κατά την οδήγηση, με αποτέλεσμα πολλές φορές έτσι να μην δίνουμε και την απαραίτητη προσοχή κυρίως ανθρώπους που οδηγούν είτε μηχανές είτε ποδήλατα.
θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, να δείχνουμε σεβασμό προς τους πολίτες μας και κατά τις μετακινήσεις μας, έτσι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε ένα στόπο όταν θέλουμε να περάσουμε ένα στόπο, ακόμα και από μια ικανή απόσταση των 10 μέτρων, αν έρχεται κάποιο όχημα. Επειδή δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πολλές φορές και λόγω των καιρικών συνθηκών, όταν είναι νύχτα, την ταχύτητα με την οποία μπορεί να έχει είτε η μηχανή είτε κάποιο ποδήλατο, να περιμένουμε λίγο, να περιμένουμε λίγο στο στόπ προκειμένου να περάσει το όχημα αυτό. Δυστυχώς δεν δίνουμε προτεραιότητα. Ακόμα και να έχει ο άλλος προτεραιότητα, εμείς βιαζόμαστε να φύγουμε. Τελεία. Η προτεραιότητα είναι ένα χαμένο κεφάλαιο. Να σας πω, είπα πριν από λίγο, κύριε διοικητά της τροχέας, το εξής. Ακούγα στο παρελθόν αρκετές επισημάνσεις και προτάσεις από επαγγελματίες, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχολές οδηγών, από τους δασκάλους, από τους εκπαιδευτές, ότι θα πρέπει λίγο πολύ η πολιτεία να σκύψει σε ένα άλλο κεφάλαιο. Και το λέω αυτό γιατί εσείς μαζί με το Δήμο Μαλεβιζίου αυτή την ώρα κάνετε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, μια σειρά από δράσεις για την οδική ασφάλεια στα σχολεία του Δήμου, και θα πρέπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής οδικής ασφάλειας να είναι μάθημα σε μόνιμη βάση, ωραίο πρόγραμμα μέσα στα σχολεία. Αυτό δεν το κουβεντιάζουμε, είναι κάτι το οποίο προσπαθείτε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει γίνει κατορθωτό ουσιαστικά μέχρι σήμερα. Αλλά ακούγα και εκείνη την άλλη πρόταση που έλεγε, κοιτάξτε, υπάρχουν οι νέοι και είναι πάρα πολλοί οι νέοι, χιλιάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πια πολύ πολύ προσεκτικοί. Εσείς οι υπόλοιποι, οι παλιοί οι οδηγοί, αν θεωρείτε τους εαυτούς σας, τους παλιούς, τους σίγουρους, εκείνους οι οποίοι ξέρουν να οδηγούν, είσαστε αυτοί οι οποίοι προκαλείτε τα τροχαία. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει και μια επικαιροποίηση των γνώσεων όλων εμάς, δεν το λέω με την έννοια σου παίρνω το δίπλωμα, σου δίνω το δίπλωμα, δίνεις εξετάσεις, αλλά να είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της διαβίου μάθησης υποχρεωτικά ο καθένας από εμάς, όπως το προτείνανε οι δάσκαλοι. Μήπως και κάποια στιγμή καταλάβουμε πράγματα τα οποία γίνονται στον δρόμο, προκαλούμε και οι ίδιοι. Βεβαίως, τώρα ανοίγεται η κυρία Δουλγυράκη, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λέτε, γιατί κυρίως εμείς οι μεγαλύτεροι τη συμπεριφορά μας την έχουμε σχηματίσει ήδη μέσα από τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει από την ζωή μας. Και η στάση και η συμπεριφορά αλλάζει πάρα πολύ δύσκολα. Όχι μόνο με μια απλή εκπαίδευση, αλλά χρειάζεται συνεχή εκπαίδευση και διαβίου εκπαίδευση προκειμένου να αλλάξουμε τη στάση και τη συμπεριφορά μας. Αυτό άλλωστε το λένε και οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Σίγουρα και είναι επιτακτική ανάγκη, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής να μπει μέσα στο σχολείο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια και μια συνεργασία τώρα, όπως είπατε και εσείς, και με το Δήμο στην παρούσα φάση, με το Δήμο Μαλεβιζίου, για κάποιες δράσεις σε σχολεία αλλά και σε ενήλικες, θα πρέπει να πούμε. Εχθές είχαμε μια επίσκεψη μαζί με την Αντιδήμαρχο του Δήμου Μαλεβιζίου και υπεύθυνη για θέματα παιδείας, την κυρία Χρήστα Λιρώνη. Είχαμε λοιπόν μια επίσκεψη στο Γενικό Λύκειο του Γαζίου και στις 29 του Νοεμβρίου θα γίνει η αντίστοιχη ενημέρωση και για τους γονείς των παιδιών με το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου. Επίσης τέλος του μήνα, 29 Νοεμβρίου Δευτέρα και για 5 μέρες όλη τη εβδομάδα θα κάνουμε συνεχείς επισκέψεις σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Τα κεντρικά δημοτικά σχολεία, μάλλον να το πω καλύτερα, που έχουν τον περισσότερο κόσμο, το Δήμο Μαλεβιζίου. Στο πρώτο Γαζίου δηλαδή, στο δεύτερο και τρίτο που είναι στο Πολύδροσο, στο δημοτικό της Τηλής, στο δημοτικό του στα Καλέσα και στο δημοτικό στο Κουρσόνα. Μια προσπάθεια που δεν κάνει να λείψει, ξέρετε, να θυμηθώ άλλο ένα στοιχείο και να σας πω το εξής πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Καρακώδη. Έβλεπα τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Οδική Ασφάλεια, τις προτάσεις που κατέθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, όταν μέσα σε αυτά τα στοιχεία δείχνει ότι, ξέρετε, ναι μεν τα ατυχήματα είναι πρώτα σε αιτία θανάτου, σε ηλικίες μικρές μέχρι τα 30, από τότε που θα ξεκινήσουν τα παιδιά, έτσι ακριβώς. Αλλά από την άλλη διαπιστώνεται και κάτι άλλο μέσα από αυτή την έκθεση και τις προτάσεις για αλκοόλ, ναρκωτικές ουσίες ή άλλες τέλος πάντων ουσίες, ότι ξέρετε τα παιδιά δείχνουν να είναι πολύ πιο ενήμερα και να οι νέοι άνθρωποι, δεν θα πω παιδιά, οι νέοι άνθρωποι να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους, είναι επίσης και αυτό μια μεγάλη ελπίδα, έτσι.
Τώρα, κυρία Ντολγεράκη, στις ηλικίες αυτές τις μικρές που σφυριλατείτε η συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, τώρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και αυτό που είπατε προηγουμένως, η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει σε αυτό το πρόβλημα της μάθησης των τροχαίων ατυχημάτων και με μαθήματα μέσα στα σχολεία να δημιουργήσει και να φτιάξει συμπεριφορές όπως επιθυμεί σαν πολιτεία να τους έχει αύριο μεθαύριο στους δρόμους. Αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια άλλη αμερικάνικη έρευνα λέει το εξής. Λέει ότι ένας άνθρωπος αν ξεκινήσει να κάνει ένα πράγμα σε καθημερινή βάση συνεχόμενα 6 με 7 φορές, τότε αρχίζει να το γίνεται συνήθεια. Αυτό πρέπει να γίνει και για τους μικρούς αλλά και για τους μεγαλύτερους που είπαμε για να αλλάξει η στάση και η συμπεριφορά. Κυρίως οι μεγάλοι. Εμείς έχουμε τα μεγαλύτερα θέματα και προβλήματα. Κύριε διοικητά της τροχιάς. Είμαστε και το υπόδειγμα των παιδιών, γι' αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Και να το, μια και το ακούνε οι αγρότες, είμαστε το υπόδειγμα των παιδιών. Πολλές φορές καταβάλλονται πάρα πολλές προσπάθειες, είτε από τους δασκάλους, τους καθηγητές, είτε από και κάποιους υπεύθυνους φορείς. Εάν πάει όμως το παιδί μετά στο σπίτι και δει μια λάθος συμπεριφορά από τον γονέα του, δυστυχώς αυτό είναι το πρότυπό του και έχει μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσει αυτή τη λάθος συμπεριφορά. Μα το κάθε παιδί είναι το παπαγαλάκι που λέει το εξής. Αυτό που κάνει ο δικός μου ο γονιός, ο δικός μου ο άνθρωπος, είναι το σωστό. Και έτσι. Από εκεί και πέρα δομεί τη δική του, την ψυχοσύνθεση, τη συμπεριφορά και όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι κάποια στιγμή να το καταλάβουμε για να μην έχουμε αυτά τα οποία έχουμε και απ' έξω και να μην οδηγάμε με το θυμικό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρακούδη. Καλή σας ημέρα από τον 984.